Πιστεύω ότι πιο πολύ μείναμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ίσως μας επηρέασε και η μεγάλη διαφορά που κερδίσαμε χθες το παιχνίδι. Ήταν σαν να μπήκαμε ποτέ στο μάτς σήμερα. Θα δουλέψουμε στα δυναμία μας. Ήμασταν αργοί στο transition στις άμυνες πίσω, αργούσαμε στις επιστροφές πίσω και στην επίθεση δεν βρήκαμε ρυθμό ποτέ. Πιστεύω ότι δεν το καταφέραμε όσο θα έπρεπε. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα στα rebound. Δεν μπορούσαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στο post το οποίο ζήταγε ο coach. Αντιθέτως, αυτή την ακουμπήσα και με πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Επόμενος αντίπαλος είναι η Σερβία, επίσης με μεγάλη και ψηλά δουλειά. Είναι μια ομάδα στα κυβικά της Γαλλίας. Πολύ καλή ομάδα, την ξέρουμε. Θα προσπαθήσουμε αύριο στην προπόνηση να τους κάνουμε το καλό scouting και να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και το αυριανό φιλικό θα καθορίσει αρκετά πράγματα. Είμαστε άτυχοι που έχουμε τον Βασίλη, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Αλλά ίσως κάποια από τα παιδιά να βοηθήσουν και να καλύψουν το κενό του. Εντάξει, νομίζω ότι σε ένα χρονικό διάστημα προετοιμασίας και ιδιαίτερα με πολύ λίγα φιλικά παιχνίδια, αυτό είναι το τέταρτο μας φιλικό παιχνίδι, είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν ήταν και σωστός ο τρόπος που προσεγγίσαμε το παιχνίδι, που μπήκαμε με τη διάθεση, η ενέργεια και η αντιμετώπιση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της γαλλικής ομάδας. Είναι δεδομένο νομίζω ότι σε όλες τις ηλικίες ότι οι Γάλλοι λόγω των παιδιών που έχουν είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλα σπουδαία αθλητικά προσόντα και είναι σίγουρα ένας τομέας στον οποίο υστερούμε. Επομένως θα έπρεπε λίγο να λειτουργήσει το μυαλό μας καλύτερα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με πιο εμφατικό και με πιο σωστό τρόπο. Παίξαμε εντελώς λάθος και νομίζω ότι μας κόστησε, αλλά θεωρώ ότι μπορούν να βγουν και χρήσιμα πράγματα από μια τέτοια ήττα. Είναι ανάλογο, θα δούμε σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι τι αντίδραση θα έχουμε και πόσο καλύτερα θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Είναι δεδομένο ότι σε σχέση με άλλες ομάδες και στο παγκόσμιο συνέβη ορισμένες φορές αυτό, υστερούμε στα αθλητικά προσόντα και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα στοιχείο που δεν το βρίσκουμε μόνο στη συγκεκριμένη ηλικία. Νομίζω ότι από τις ηλικίες των Παμπέδων μέχρι τους εφήβους νέους υπάρχουν ομάδες που υπερτερούν σε αυτό το τομέα. Αλλά το μπάσκετ δεν είναι μόνο αθλητικά προσόντα, όσο και αν έχει προχωρήσει και αυτό το στοιχείο μετράει πάρα πολύ, θα πρέπει εμείς να βάλουμε κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το μυαλό, με τη σκέψη, με την απόφαση, με το πώς λειτουργούμε μέσα στο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το χάντικα που έχουμε σε σχέση με τα αθλητικά προσόντα. 100% πρέπει να καλυφθεί μέσα από την άμυνα. Σίγουρα μέσα στο τουρνουά θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής. Τώρα βρισκόμαστε στα φιλικά παιχνίδια. Πρέπει να προσαρμόζεσαι σε ένα τουρνουά ανάλογα με τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Ελπίζω ότι θα βελτιωθεί. Το ελπίζουμε.